Ορθοδοξία και παράδοση. Μέλη και απόφοιτοι της νεανικής συντροφιάς Λυκείου της Ενορίας Αγίου Νείλου Πειραιός, με την ευθύνη των κατηχητριών τους, επιχειρούν ένα ορθόδοξο οδηπορικό στον ελλαδικό χώρο που περιλαμβάνει τοπικά προσκυνήματα, ήθη και έθιμα και παραδοσιακές συνταγές. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη μορφή του Ρώσου Πνευματικού και Αγιορείτη Γέροντα Αρσενίου αφιερώνουμε σήμερα την εκπομπή μας που έζησε στα μέσα του 19ου αιώνα. Η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν η Ορθόδοξη Ρωσία και συγκεκριμένα το Νίζια Γκορόντ της πόλης Μπάλαχν κοντά στο μεγάλο ποταμό Βόλγα. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Αλέξιος. Από παιδί έμαθε να διαβάζει και να γράφει. Κατά την νεότητά του ασχολήθηκε με κοσμικά επαγγέλματα. Αλλά ο κύριος, γνωρίζοντας τη μελλοντική του εξέλιξη, δεν επέτρεψε να βυθιστεί στα κοσμικά πάθη. Αλλά σύντομα το αποκάλυψε τον θησαυρό του Ευαγγελίου και τα γραπτά των πατέρων, από τα οποία γρήγορα είδε και διέκρινε το ψέμα και την απάτη αυτού του κόσμου και τη ματαιότητά του. Στα 20 χρόνια του, ο Αλέξιος εγκατέλειψε το σπίτι για τους γονείς του για να συναντήσει το Θεό στα μοναστήρια της Ρωσίας. Πήγε στην περιοχή Πεσκόφσκι της Μόσχας και εισήλθε στην ομώνυμη κοινοβιακή Σκήτη. Κατόπιν του γεννήθηκε επιθυμία να φύγει για το εξωτερικό, στα μοναστήρια της Μολδαβίας, όπου τότε ζούσαν μεγάλοι στάρετς και ασκητές. Όταν αποκάλυψε την επιθυμία του στο πνευματικό του πατέρα, εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αν και ο ηγούμενος τον απέτρεπε, εκείνος ήταν αποφασισμένος για την πορεία του. Φτάνοντας στο Κίεβο, πήγε να προσκυνήσει τα λείψανα των θαυματουργών Αγίων του Κιέβου. Βρήκε και συνοδοιπόρο κάποιον με το όνομα Νικήτα από την Τούλσκα, ο οποίος έως και το θάνατο, για περισσότερα από 40 χρόνια, ήταν μαζί του σε όλες τις μέριμνες, τις εργασίες και τα πνευματικά γυμνάσματα. Παίρνοντας την ευχή από τους θαυματουργούς του Κιέβου και αφού προσευχήθηκαν, έφυγαν για το ταξίδι τους. Έφτασαν στη Μολδαβία, όπου επισκέφτηκαν όλα τα μοναστήρια της αγιασμένης αυτής επαρχίας και όλες τις σκήτες. Βρήκαν πνευματικό πατέρα και επιμένα στη σκήτη του Βαλάμ, 4 ώρες με τα πόδια από την πόλη που τάσαν και δήλωσαν υπακοή. Έπειτα από κάποιο χρόνο, ο πνευματικός τους πατέρας τους έκανε ταυτόχρονα μοναχούς, δίνοντας στον Αλέξιο το όνομα Άβελ και στο συνοδοπόρο του το όνομα Νίκανδρος. Βλέποντας τους αγώνες τους και την ταπείνωσή τους, σύντομα και ιδιαίτερα στον Άβελ, πρότεινε να δεχθεί την χειροτονία. Εκείνος το άκουσε με δυσκολία και με δάκρυα παρακάλεσε τον πνευματικό να μην τον πιέζει τη στιγμή που προσπαθεί να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του, αλλά να τον αφήσει σαν απλό μοναχό να υπηρετήσει τον Κύριο. Αλλά ο Στάρετς του είπε ότι ο τέλειος υποτακτικός δεν θα πρέπει να διαφωνεί, αλλά είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό το οποίο του λέει ο πνευματικός έως θανάτου. Ο Άβελ τότε έπεσε και τον προσκύνησε έως γης και είπε «Συγχώρεσέ με, γέροντα». Έτσι, σύντομα έγινε και ιερομόναχος, ορίστηκε και για πνευματικός, σύμφωνα με την επιθυμία των αδελφών. Αλλά ούτε τώρα, σαν ιερομόναχος, άλλαξε στην υπακοή και στην ταπείνωσή του. Για όλα συμβουλευόταν τον Στάρετς. Ήταν τόσο απλός που ποτέ δεν έκανε τίποτε χωρίς την ευλογία του. Κατά αυτόν τον τρόπο ζούσαν σε τέλεια υπακοή και αποκοπή του ίδιου θελήματος οι δύο συνοδοιπόροι, ο πατήρ Άβελ και ο πατήρ Νίκανδρος, σχεδόν για 18 συνολικά χρόνια. Τότε εγκατέλειψαν τη Μολδαβία, παρά τις πιέσεις των μοναχών της Ρουμανίας, και τράβηξαν για το Άγιον Όρος. Πήγαν στο Γάλατς και από εκεί βρήκαν πλοίο για τη βασιλεύουσα. Έφτασαν και είδαν το θρήνο και τις ταλαιπωρίες των Ελλήνων που έχυναν άφθονο το αίμα τους. Οι Έλληνες τους είπαν: «Γιατί ήρθατε εδώ,
πατέρες, μήπως θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τους δύσκολους καιρούς? Σε εσάς τη Μολδαβία ούτε τα αρνιά δεν σφάζουν έτσι όπως σε εμάς εδώ, καθημερινά από 100 και 200 μπροστά στις πλατείες και στους δρόμους. Επιστρέψτε πίσω, για να πάτε στο Άγιο Όρος είναι πολύ δύσκολο, αφού δεν έχει πλοίο και παντού υπάρχουν ληστές. Ο Άθωνας είναι γεμάτος από ληστές και στα μοναστήρια μαζί με τους μοναχούς ζουν και Τούρκοι. Αλλά οι πατέρες είχαν ελπίδα στο Θεό ότι θα καταφέρουν να πάνε στον Άθωνα. Μετά από ταξίδι ενός μήνα περίπου, έφτασαν επιτέλους στο Άγιον Όρος. Και τι είδαν? Όλους τους κήπους γύρω από τα μοναστήρια καλλιέργητους. Τα μοναστήρια κλειστά και οι στρατιώτες της Βασιλείας του Ουρανού να βρίσκονται κρυμμένοι σε διάφορα μέρη. Άλλοι είχαν καταφύγει σε δάση, άλλοι σε βουνά και σε χαράδρες, άλλοι κλείστηκαν μέσα στα μοναστήρια και με δυσκολία μπορούσε κανείς να δει κάποιον. Έτσι οι πατέρες κατέφυγαν στην προστάτηδα του Άθωνα, στο μοναστήρι των Ιβύρων, στη θαυματουργή εικόνα της Βασιλείας του Ουρανού, την Πορταΐτισσα. Όταν πήγαν εκεί, τους υποδέχτηκαν οι μοναχοί και τους οδήγησαν στην εκκλησία να προσκυνήσουν. Όταν πήγαν εκεί, την είδαν με έντονη χαρά. Γονάτισαν ενώπιόν της και προσευχήθηκαν με πολλά δάκρυα, παρακαλώντας να τους δεχθεί στο περιβόλι της. Πολλοί θαύμασαν και χάρηκαν γιατί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όταν όλοι οι αγιορείτες κρύβονταν, εκείνη η βασίλισσα ίστανε στον τόπο της, εύθυμη και χαρούμενη σε όλη τη μεγαλοπρέπειά της, στολισμένη με χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους. Το μοναστήρι ήταν γεμάτο Τούρκους και δεν μπορούσαν να τη μεταφέρουν αλλού. Οι πατέρες ρώτησαν τους Ιβυρίτες γιατί δεν την πήραν να την κρύψουν ή γιατί τουλάχιστον δεν έβγαλαν από την εικόνα τα πολύτιμα αφιερώματα να μην τα βεβηλώσουν οι Τούρκοι. Οι πατέρες της Μονής Ιβύρων απάντησαν: «Πού να την κρύψουμε και γιατί? Αυτή είναι η σκέπη μας και αντιλήπτορ και φύλακας του Αγίου Όρους. Αν και μας τιμώρησε για τις αμαρτίες μας, δεν απέστρεψε το πρόσωπό της από πάνω μας και δεν μας εγκατέλειψε, αλλά πρεσβεύει πάντοτε για μας και επειδή μας ορά με αγάπη, ελπίζουμε ότι αυτοί οι δύσκολοι καιροί θα περάσουν. Για μας είναι μεγάλη χαρά και παραμυθία το ότι η Πλατητέρα των Ουρανών προστατεύει τον Άγιο αυτό τόπο. Όταν μας έρχονται δοκιμασίες και ταλαιπωρίες από τους Τούρκους, προς αυτήν καταφεύγουμε και η παράκλησή της μας προστατεύει. Εσείς ρωτήσατε γιατί οι Τούρκοι δεν κλέβουν τα πολύτιμα αφιερώματά της. Όχι μόνο δεν μπορούν να τα πάρουν τα αφιερώματα, αλλά ούτε να μπουν σε αυτόν τον μικρό ναό. Εδώ και 3 χρόνια που βρίσκεται το μοναστήρι. Όταν αρχίζουν να ζητούν χρυσό και ασήμι και ιερά σκεύη, τα οποία είναι κρυμμένα και δεν πρόκειται να τους τα φανερώσουμε, έστω και αν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε, τότε τους δείχνουμε την εικόνα της Παναγίας της Πορταϊτίσσης και τους λέμε: «Σε αυτή την εικόνα υπάρχει πολύ χρυσάφι και ασήμι και πολύτιμη λίθη. Πάρτε την αν θέλετε». Εκείνοι στέκονται στην πόρτα και λένε: «Εμείς δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε γιατί μας κοιτάζει άγρια», και εγκαταλείπουν το ανοσιούργημά τους. «Εμείς δοξάζουμε την Παναγία μας που ίδια θαυματουργικά επεμβαίνει και με σώζει εμάς τους αμαρτωλούς. Την τιμούμε που έστειλε τους Τούρκους για να μας ταπεινώσει, και αν δεν ήσαν αυτοί, τότε οι ληστές θα μας είχαν εξοντώσει». Θα σας διηγηθούμε αυτά που συνέβησαν πριν ένα περίπου χρόνο, όταν υπήρχε μεγάλη αναταραχή στον Άθωνα και όλοι οι πατέρες ήθελαν να τον εγκαταλείψουν. Πριν αυτές τις φασαρίες έλεγαν ότι στον Άθωνα ζούσαν περίπου 10.000 μοναχοί, ενώ τώρα δεν έχουν μείνει παραπάνω από 1.000, που και αυτοί θέλουν να φύγουν, γιατί πιστεύουν ότι η Θεοτόκος εγκατέλειψε εντελώς το Άγιον Όρος, γι' αυτό και ερημώθηκε. Αλλά όταν άρχισαν να αναλογίζονται την έξοδό τους, η Παναγία μας εμφανίστηκε σε πολλούς πατέρες και ερημίτες λέγοντας: «Γιατί τόσο πολύ φοβηθήκατε και γιατί διάφοροι λογισμοί εισέρχονται στην καρδιά σας? Όλα αυτά θα περάσουν και πάλι το Άγιον Όρος θα γεμίσει από μοναχούς. Ιδού σας λέω, όσο η εικόνα μου βρίσκεται στο μοναστήρι των Ιβύρων, μη φοβάστε κανέναν, αλλά να ασκήσετε στην υπομονή. Όταν θα φύγω από εκεί, θα έλθει και το τέλος της αγιώνυμης πολιτείας. Τότε ο καθένας ας πάει όπου νομίζει».
Έτσι τώρα όλοι οι ερημίτες κάθε εβδομάδα έρχονται στα μοναστήρι μας για να δουν αν η πόρτα Ήτισσα βρίσκεται στη θέση της, και όταν την δουν και βεβαιωθούν, επιστρέφουν πάλι στην έρημο και τα κελιά τους. Ακούγοντας αυτό, οι πατέρες χάρηκαν, πρώτα γιατί η Παναγία θα τους έχει υπό την σκέπη της και γιατί ακόμα υπάρχουν αρκετοί ερημίτες στο όρος. Κατόπιν, οι πατέρες της Μονής τους πήγαν στο αρχονταρίκι και τους τακτοποίησαν να ξεκουραστούν. Έμειναν εκεί μία εβδομάδα. Οι πατέρες ευχαρίστησαν τους Ιβηρίτες για την φιλοξενία. Πήραν στη σκήτη μια καλύβη που τους πρόσφεραν και άρχισαν να εργάζονται στον κήπο και έφτιαχναν κουτάλια. Αλλά εκείνον τον καιρό κανείς δεν αγόραζε το εργόχειρο. Έτσι πέρασαν αυτή την άσχημη περίοδο περισσότερο από 4 χρόνια και τρέφονταν μόνον ο Θεός γνωρίζει με τι. Αυτοί όμως δεν μιλούσαν σε κανέναν. Εκείνο τον καιρό ήταν πολύ δύσκολο ακόμη και να βρει κανείς ψωμί. Συχνά ρωτούσα τον Στάρετς, «Πάτερ, τι τρώγατε εκείνους τους δύσκολους χρόνους?» «Τι λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο?» «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προσθεθήσετε ημίν». Ή «Τι άλλο, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ουράνιος τρέφει αυτά. Έτσι και ο Κύριος εμάς έτρεφε». Κατά αυτόν τον τρόπο οι πατέρες είχαν τον επιούσιο, αλλά όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι άλλοι χίλοι που βρίσκονταν στον άθωνα. Εκείνο τον καιρό απέκτησαν πολύ πνευματικό πλούτο, εφόσον οι μέριμνες και οι ταλαιπωρίες για τις σωματικές ανάγκες τους ορίμασαν και τους έφεραν καρπούς. Ο δεσπότης και βασιλεύς του ουρανού τους στεφάνωσε με διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τους δυνάμωσε ώστε να νικούν τον εχθρό των ψυχών και τα πάθη της ψυχής και του σώματος. Έλαβαν τους καρπούς της ψυχικής ηρεμίας και της νοεράς προσευχής, δηλαδή την ένωση του νου με το Θεό. Στον πατέρα Άβελ ο Κύριος έδωσε το χάρισμα της διακρίσεως και της προοράσεως και στον πατέρα Νίκανδρο το χάρισμα των βακρίων. Θρηνούσε ημέρα και νύχτα τις αμαρτίες του έως τον θάνατό του. Όταν έπειτα από τα δύσκολα εκείνα χρόνια ο Κύριος έστειλε την ειρήνη στη γη και κόπασε η βοή του πολέμου, έφυγαν οι ληστές και παντού επικράτησε τέτοια ηρεμία ώστε οι πατέρες άρχισαν και πάλι να επιστρέφουν στο Άγιον Όρος. Πολλοί χριστιανοί άρχισαν να πηγαίνουν προσκυνηματικά στον άθωνα και μπορούσαν έτσι οι κελιώτες να πουλούν τα εργοχειρά τους. Σύντομα και οι δυο έλαβαν το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Ο πατήρ Άβελ έλαβε το όνομα Αρσένιος από ένα μεγαλόσχημο γέροντα ονόματι Αρσένιο, και ο πατήρ Νίκανδρος έλαβε το όνομα Νικόλαος από τον πατέρα Αρσένιο. Έζησαν σαν γέροντες προς τον υποτακτικό στην σκήτη του Τιμίου Προδρόμου των Ιβύρων συνολικά για 10 χρόνια. Όταν στη σκήτη αυξήθηκε ο αριθμός των αδελφών, δεν υπήρχε τόση ησυχία και επειδή απέκτησαν μεγαλύτερο κήπο, είχαν πολλές βιωτικές μέριμνες. Εξαιτίας αυτών ήταν πολύ δύσκολο και για αυτούς να συνεχίσουν έτσι τη ζωή τους. Συμφώνησαν να απομακρυνθούν στην έρημο για τέλεια ησυχία, χωρίς να έχουν σωματικές και άλλες μέριμνες, αλλά να ζουν μόνοι μόνο Θεό. Έτσι άφησαν τη σκήτη και βρήκαν ένα εγκαταλελειμμένο κελί από το μοναστήρι των Ιβύρων, μια ώρα δρόμο περίπου, πάνω σε μια δασόδη πλαγιά, σε πλήρη απομόνωση. Το κελί αυτό ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Το επιδιόρθωσαν όσο μπόρεσαν, εγκαινίασαν την εκκλησία και επιδιόρθωσαν 2 δωμάτια. Εδώ άρχισαν να ζουν σύμφωνα με το τυπικό της ερήμου. Εγώ, ο μοναχός Παρθένιος, αφηγείτενας Αγιορείτης, ο ίδιος, ήμουν μάρτυρας της αυστηρής ζωής τους, αφού συχνά είχε συμβεί να περάσω τη νύχτα εκεί. Προσεκτικά παρατηρούσα λεπτομέρειες από τη ζωή τους και επιθυμούσα να τους συναναστρέφομαι για να μάθω την πραγματική μοναχική ζωή. Αλλά αυτοί κανένα δεν δέχονταν λέγοντας «Με εμάς κανείς δεν μπορεί να ζήσει, γιατί έπειτα από 30 χρόνια που ακολουθούμε αυτή τη σκληρή ζωή, μερικές φορές λυγίζουμε, γιατί αν και το πνεύμα είναι ισχυρό, το σώμα δεν πάβει να είναι αδύναμο και μόνο η χάρη του Θεού μας δυναμώνει και μας συντηρεί». Από τον καιρό του ερχομού του στον Άθωνα, ο πατήρ Νικόλαος έζησε 19 χρόνια, ο πατήρ Αρσένιος 24 χρόνια και δεν δοκίμασαν ούτε ψάρι, ούτε τυρί, ούτε κρασί,
ψωμί ούτε λάδι. Η τροφή τους ήταν ξερά κομμάτια ψωμί, τα οποία μετέφεραν από το μοναστήρι των Ιβύρων στους ώμους τους ως την πλαγιά και πριν τα φάνε τα φούσκωναν με νερό. Επίσης, σπανιότερα έτρωγαν καμιά κόκκινη πιπεριά. Συνήθως η τράπεζά τους αποτελούνταν από ξερό ψωμί, πιπεριές και μελιτζάνες. Μερικές φορές είχαν και κρεμμύδι, αν τους πήγαινε κάποιος επισκέπτης. Αλλά τις μένες ελιές ή σίκα πρόσφεραν μόνο στους φιλοξενούμενους. Αυτοί έτρωγαν μόνο μια φορά την ημέρα, την τρίτη ώρα και την τετάρτη και την Παρασκευή έμεναν χωρίς τράπεζα. Αφού έζησαν αρκετά χρόνια στην ερημό τους, θέλησαν να πάνε στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων για να προσκυνήσουν το ζωηφόρον μνήμα του Χριστού και ο Κύριος, γνωρίζοντας την επιθυμία τους, δεν τους άφησε δίχως βοήθεια. Το έτος 1836 έφτασε στο Άγιον Όρος από τη Ρωσία ο γνωστός ιερομόναχος Ανίκητος, ο κατακόσμων πρίγκιπας Ιρίνσκι Σιχμάτοβ, μεγάλος ασκητής. Περιόδευσε σε όλο τον Άφωνα και επισκέφτηκε και τους δύο αυτούς ερημίτες. Συνομίλησε για πνευματικά θέματα μαζί τους και αφού τους αγάπησε ιδιαίτερα, διάλεξε τον πατέρα Αρσένιο για πνευματικό του. Έτσι, τους είπε αν θέλουν να ταξιδέψουν μαζί για τα Ιεροσόλυμα και συμφώνησαν. Ο πρίγκιπας ήταν πολύ χαρούμενος που θα τον συνόδευαν τέτοιοι ασκητές. Έφυγαν για την Ιερουσαλήμ, όπου εκεί παρέμειναν όλον το χειμώνα και αφού γιόρτασαν το Πάσχα, επέστρεψαν στον Άφωνα στην καλύβα τους. Είχα ακούσει ότι για το δρόμο τους προς τα Ιεροσόλυμα είχαν αρκετές ταλαιπωρίες. Γι' αυτό σε μια ευκαιρία τους ρώτησα: «Τι είδους ταλαιπωρίες ζήσατε, Πάτερ, και ποια η αιτία?» «Όχι, και από τον Θεό και από τους ανθρώπους είχαμε απ' όλα. Καλύτερα δεν θα ήταν. Στα Ιεροσόλυμα οι προσκυνητές μας γέμισαν δουκάτα, αλλά εμείς με το έλεος του Θεού τα διαμοιράσαμε στους φτωχούς Άραβες. Αλλά είχαμε και άλλες ταλαιπωρίες. Ενώ ζούσαμε τόσα χρόνια στην έρημο και είχαμε ξεχάσει πως είναι ο κόσμος, πέσαμε απότομα στον θόρυβο και τη φασαρία. Περισσότερο στεναχωριόμασταν για την νηστεία και τους επένους, γιατί όλοι μας ζητούσαν, όλοι μας σέβονταν, όλοι θέλαν να τους παρηγορούμε, χωρίς όμως εμείς να ζούμε όπως έπρεπε. Τόσο λοιπόν ανησυχούσαμε, ώστε κοιτούσαμε την ώρα που θα επιστρέφαμε στον Άφωνα». Το 1841 ο μοναχός Νικόλαος κοιμήθηκε. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Παράδοση. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Αγιορείτη Γέροντα Αρσένιο το Πνευματικό. Πατήρ Αρσένιος έμεινε μόνος για να ετοιμάζεται για την έξοδό του. Πολλοί μαθητές τον παρακάλεσαν να τους δεχτεί. Πολλοί θέλησαν να ζήσουν μαζί του, αλλά αυτός για ένα χρόνο κανέναν δεν δεχόταν. Τότε ο Θεός τον πληροφόρησε ότι θα τον αφήσει ακόμα σε αυτόν τον κόσμο για όφελος των αδελφών. Τότε εκείνος άρχισε να δέχεται όλους όσους ήθελαν να ζήσουν μαζί του και σύντομα συγκεντρώθηκαν γύρω του περίπου 8 αδελφοί. Έτσι αναγκάστηκαν να αφήσουν το κελί εκείνο, γιατί ήταν πολύ μικρό, και να πάνε στη σκήτη του Λάκου, ακόμα πιο μακριά. Πήραν εκεί μια μεγάλη καλύβα και άρχισαν να την τακτοποιούν. Μερικοί μαθητές του που ζούσαν μαζί του δεν μπορούσαν να συνηθίσουν την αυστηρή ασκητική ζωή του και αποφάσισαν να την εγκαταλείψουν, ζητώντας την ευλογία του για να βρουν άλλο τόπο στο Άγιο Όρος να αγωνιστούν. Εκείνος συμβούλευε: «Όποιος θέλει να ζει μαζί μου, ας ζει όπως εγώ. Και όποιος δεν θέλει να ακολουθήσει το δικό μου τρόπο ζωής, τότε ας ζει όπου θέλει. Εγώ σας δίνω ευλογία, αλλά μόνο για το Άγιον Όρος. Για έξοδο από τον Άφωνα δεν δίνω ευλογία, εκτός από το θέλημα του Θεού». Έπειτα από αυτό πολλοί αδελφοί έφυγαν, ο καθένας για εκεί όπου αναπαυόταν. Αν και σωματικά χωρίστηκαν, με το πνεύμα και την αγάπη έμειναν ενωμένοι μαζί του. Έζησαν στην σκήτη όλοι μαζί για 3 χρόνια. Μετά με το υπόλοιπο της συνοδείας του έφυγε και πήγαν και αγόρασαν ένα κελί επωνόματι της Αγίας Τριάδος κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα, όπου και εγκαταστάθηκαν. Ο πατήρ Αρσένιος στη ζωή υπέμεινε πολλές περιφρονήσεις και συκοφαντίες, ακόμα και αδιωγμό από αυτούς που τον φθονούσαν. Πράγματι, όπως αναφέρει ο Απόστολος,
πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώζειν εν Χριστώ διοχθήσονται. Οι συκοφαντίες έφτασαν μέχρι τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης ζήτησε να τον επισκεφθεί ο πνευματικός Αρσένιος προσωπικά. Τότε μαζί και οι δύο, ο πνευματικός και ο πατήρ Νικόλαος, ετοιμάστηκαν για το ταξίδι πεζή, γιατί δεν είχαν χρήματα και δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να φτάσουν παρά μόνο με πλοίο. Απέχεται το Άγιον Όρος από τη Βασιλεύουσα περίπου 1000 χιλιόμετρα. Όταν έφτασαν, εμφανίστηκαν στον Πατριάρχη και εκείνος ρώτησε για όλα. Αφού διαπίστωσε τη συκοφαντία, λυπήθηκε πολύ και τους ρώτησε: «Εσείς όμως πέστε μου, πώς ταξιδεύσατε, από τη θάλασσα ή την ξηρά?» «Από την ξηρά, Άγιε Δέσποτα». «Ω πατέρες μου, πόσο σας ταλαιπώρησα, γιατί δεν ήρθατε με το πλοίο?» «Δεν είχαμε με τι να πληρώσουμε το ταξίδι». Ο Πατριάρχης τους έδωσε χρήματα και τους είπε να επιστρέψουν με πλοίο. Έγραψε στον πρώτο και τους επιστάτες του Αγίου Όρους: «Τέτοιους γέροντες στο μέλλον να μην με ξανενοχλούν και να μην δέχονται συκοφαντίες για αυτούς. Όποιος θα ήθελε να τους συκοφαντήσει, να τεθεί εκτός της εκκλησίας και των μυστήριων της». Έτσι οι πατέρες επέστρεψαν στο κελί τους και κλείστηκαν τα στόματα των συκοφαντών. Στο Άγιο Όρος, από τότε, ο Στάρετς Αρσένιος είχε μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση και με την ευλογία του οι Ρώσοι εγκαταστάθηκαν στο Ρωσικό. Πολλούς μοναχούς κράτησε στο Όρος, αν και δεν ήθελαν, και πολλούς έστειλε σε διάφορα μέρη. Διηγούνται πολλά θαυμαστά πράγματα για το πνευματικό Αρσένιο. Μοναχέ, καλώς ήρθες στη μονή, νη παπά, νη, 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 χαίρε όλη η μονή, δι, 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 για σένα μοναχέ. Τι συνέβη στις 4 Ιουλίου του 1845, όταν αποφάσισε να πάει στο πανηγύρι της Μεγίστης Λαύρας του Οσίου Αθανασίου του Αφωνίτου. Την ίδια ημέρα, αφού έκανε λειτουργία, έφυγε για το μονοπάτι γύρω από τον Άφωνα και στη Λαύρα έφτασε λίγο πριν την Αγρυπνία. Η απόσταση από το κελί του έως το μοναστήρι του Αγίου Παύλου ήταν από το Αγίου Παύλου έως την Αγία Λαύρα άλλες 7 ώρες. Έμεινε στην Αγρυπνία και τη λειτουργία, η οποία κράτησε 16 ώρες. Και στην Πανηγυρική Τράπεζα δεν παρευρέθηκε, αλλά πήρε μαζί του ψωμί και ακολούθησε το δρόμο της επιστροφής και έφτασε το βράδυ στο κελί του που βρισκόταν σε 8 ώρες απόσταση. Όλοι απορούσαν γι' αυτό, αφού ακόμα και ο πιο νέος χρειαζόταν 3 μέρες. Αυτός, όντας 70 χρονών γέροντας, με συνεχείς πόνους στα πόδια, στεκόταν για 16 ώρες όρθιος στο ασασίδι και όλο το δρόμο τον διάνυσε σε μια μισή μέρα. «Πάτερ, πώς μπορέσατε τόσο γρήγορα να επιστρέψετε όταν ο δρόμος περνάει από βουνό σε βουνό και πάνω από μητέρα βράχια?» «Ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότης μου, όχι γιατί εγώ μπορώ, αλλά με τη βοήθεια του Θεού». Στις αρχές του 1846 φαινόταν ότι ο θάνατος είναι εγγύς στον Στάρετς Αρσένιο. Όταν το ρωτούσαν νωρίτερα γιατί σκάβει όλο τον κήπο μόνος του και δεν βάζει τους μαθητές του, τους απαντούσε: «Δεν μου μένει πολύ καιρός ακόμα. Οι μαθητές μου θα έχουν χρόνο για την καλλιέργεια του κήπου». Αργότερα, από τα πόδια του υπέφερε τόσο πολύ, ώστε δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει. Όμως, κάθε εβδομάδα έκανε 4 λειτουργίες, την Κυριακή, την Τετάρτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, με μεγάλη προσπάθεια. Το Σάββατο 23 Μαρτίου της τελευταίας εβδομάδος της Μεγάλης Σαρακοστής του 1846 λειτουργήσε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Την Κυριακή 24 Μαρτίου, πολύ πρωί, συγκεντρώθηκαν όλα τα πνευματικά του τέκνα.
είπε σε όλα τα πνευματικά του τέκνα να έρθουν ένας-ένας για να πάρουν συγχώρεση και να τους δώσει την τελευταία ευχή του και συμβουλές πώς και πού να περάσουν τη ζωή τους. Ενώ βρισκόταν περιτριγυρισμένος από κόσμο, είπε να απομακρυνθούν όλοι και άρχισε να προσεύχεται, αλλά δεν μπορούσε κανείς να ακούσει τι έλεγε. Τρεις φορές σήκωσε τα χέρια προς τον ουρανό, τα άφησε και ξανά τίποτε δεν ακούστηκε. Οι μοναχοί πλησίασαν και είδαν ότι ο Στάρετς ήδη είχε παραδώσει την ψυχή του στα χέρια του Κυρίου, τον οποίο εκ νεότητος τόσο αγάπησε και για τον οποίο το σώμα του ξήρανε. Πραγματικά είναι τίμιος ο θάνατος ενώπιον του Κυρίου των οσίων αυτού. Αμέσως μετά άρχισαν να τον ετοιμάζουν για τον ενταφιασμό και όταν κοίταξαν τα πόδια του είδαν κάτι φοβερό και τα δυο του πόδια από πάνω έως κάτω ήταν σχεδόν μόνο κόκαλα από την ορθοστασία και τις πληγές. Όλοι θαύμασαν πώς μπορούσε να στέκεται και πώς μπορούσε να περπατά τόσο γρήγορα. Ποτέ δεν είχε πει ότι τα πόδια του είναι άρρωστα, αλλά πάντοτε στις ακολουθίες στεκόταν όρθιος και σε όλο τον άθωνα πετούσε σαν πουλί. Από αυτές τις πληγές δεν φαινόταν κάποια αλλίωση ή κάτι να μυρίζει. Τον ενταφίασαν πίσω από το ιερό στο κελί της Αγίας Τριάδος στις 25 Μαρτίου του 1846. Το Άγιον Όρος θρύνησε αυτόν που σαν στήλος και λιχνία για 24 χρόνια στήριζε και συμβούλευε όλους τους Ρώσους αδελφούς και όχι μόνο αυτούς, αλλά και Έλληνες και Βούλγαρους και Μολδαβούς. Οι Έλληνες έλεγαν «Μεγάλος γέροντας ο πατήρ Αρσένιος». Την ευχή του να έχουμε. Σημείο αυτό, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Την επιμελήθηκαν και παρουσίασαν ο κύριος Βασίλειος Ταμπακόπουλος και η Ιωάννα Κατσούλα. Ευχαριστούμε τη Χρυσάνθη Ταμπακοπούλου για τη ρύθμιση του ήχου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Χαίρετε.